Pod Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. <Συγραφή> Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα ένας αγαπημένος συγγραφέας. Θα πω το όνομά του και θα καταλάβετε. Δημήτρης Στεφανάκης, πολύ αγαπημένα τα βιβλία του. Μας έχουν κάνει συντροφιά σε διάφορες περιόδους της ζωής μας παλιότερα και επανέρχεται με ένα μηνόταυρο. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Μηνόταυρος από τις εκδόσεις με τέχνιο, μόλις κυκλοφόρησε. Και για πες μας λίγο, πώς προέκυψε τώρα αυτό το βιβλίο που έχει ένα ωραίο εξώφυλλο, έχει ένα λαβύρινθο και κάποιες παλιές, νομίζω προσωπικές φωτογραφίες ή από το Ηράκλειο. Δεν είναι προσωπικές όχι, αλλά είναι φωτογραφίες εποχής που η, η, η μια πλευρά αντιστοιχεί στην Κρήτη και υπάρχουν, αν προσέξεις λίγο περισσότερο, τι άλλε δύο στο αριστερό. Ναι, 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 Εγώ όπως το βλέπω ναι, τώρα ναι, λέω ναι, αριστερά. Ναι, ναι, ενώ ναι, ναι είναι... Δεν είναι... Είναι, Ευρώπη. Ευρώπη. είναι Ευρώπη και μεγάλο κάστρο. Και ναι, μεγάλο Ιράκη, κάστρο το, το λιμάνι Για το πάμε Λεξιάν. όμως να τα πούμε από την αρχή Αυτό το βιβλίο ξεκινά από το 1898 4. 1894 και φτάνει στο 1949 Ναι, εκεί Εκεί περίπου Μεγάλη περίοδος που διαδραματίζεται ουσιαστή, ως σημείο αναφοράς έχει το Ηράκλειο, το μεγάλο κάστρο αλλά ταξιδεύει σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και όχι μόνο. Για πες τα μας. Λοιπόν, ο Μινόταυρος είναι ε, μια μεγάλη αφήγηση, όπως είπε και εσύ, που εκτείνεται περίπου σε μισό αιώνα ζωής και ιστορίας. Έχει ως ε, ε, άξονα την Κρήτη, αφενός το Μεγάλο Κάστρο, του Ηράκλειο και αφετέρου τα χωριά του Νότου, την επαρχία της βιάνο που όπου κατάγομαι. Φυσικά περιέχει πάλι αυτή την ιστορματική οικουμένη που λέμε την, Ευρώπη του Μεσοπολέμου, του, των δύο παγκοσμίων πολέμων. Αυτή την οικουμένη την, οποία έχουν περιηγηθεί άλλοι ήρωές μου στο παρελθόν. Θα, θα, θα κάποιους που βρέθηκαν εκεί με αφορμή της Μέρες Ρεξάνδρια, το Φιγνουάρ, την Άρια. Ο Μινοταύρος είναι, νομίζω, ένα βιβλίο έξω από αυτή την τριλογία, την άτυπη του κοσμοπολιτισμού, αλλά έχει πολλά στοιχεία από εκείνο το όραμα το συγγραφικό. Είναι, είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι ακουμπάει το μεγάλο κοινό και δημιουργεί, επειδή ακριβώς δημιουργεί και ένα μεγάλο κόσμο, όπου κανείς μπορεί να μπει, να, να χαθεί εκεί μέσα, να γίνει μέρος αυτού του κόσμου. Ξέρεις, πολλές φορές ακόμα διαβάζω, και είναι τόσο πρόσφατο έτσι, διαβάζω έτσι τυχαία κάποιες σελίδε και γίνομαι αναγνώστης ξαφνικά, έχω ξεχάσει λίγο κάποια απειροελάχιστα επεισόδια τα οποία δηλαδή δεν έπαιξαν ίσως τόσο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ε, πλοκής αλλά παρόλα αυτά ε, όταν μπαίνει κανείς μέσα σε αυτά αμέσως αισθάνεται ότι είναι μέρος του μύθου. Έχω διαβάσει το βιβλίο, ήμουν έτσι. Χαίρομαι που το, ήμουν από του πρώτου που το διάβασα. Από τι πρώτε και πράγματι έχει δίκιο, έτσι ακριβώ είναι. Όμω, εγώ θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πού σε βρίσκει η λογοτεχνία, Πού σε βρίσκει το γράψιμο, Πού σε πρωτοβρίσκει το γράψιμο. Ναι. Κοίταξε να βρει. Όταν είμαι 12 χρονών, Θα σου φτιάξω ένα, ένα σκηνικό. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικό και εξαιτία αυτού γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα. Τα 12 μου χρόνια βρίσκομαι στην Άξο και θυμάμαι είχαμε μια ρωτώντα τραπέζι την οποία την κουβαλάγαμε από μετακόμιση σε μετακόμιση και ήταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το σαλόνι αλλά δεν άνοιγε πάντα οπότε έμενε σκοτεινό ακόμα και τα μεσημέρια και θυμάμαι τον εαυτό μου, από ό, και πώς διάβαζα βέβαια είχα τότε το πρώτο βιβλίο που είχα έτσι ανοίξει και με ενέπνευσε στο σχολικό ήταν ο καπετάν Μιχάλης. Και διαβάζοντα τον, μάλιστα έμπαινα κάτω από το. Η Ρωτώντα είχε και από πάνω ένα μεγάλο σε μένα, ένα μεγάλο έτσι, σαν τραπεζομάτιλο, αλλά δεν ήταν ακριβώ τραπεζομάτιλο. Έμπαινα λοιπόν από κάτω και διάβαζα. Και μου άρεσε τότε με είχε συναρπάσει πολύ όλη αυτή η ιστορία. Και είχα πει τότε, θυμάμαι στον πατέρα μου, ότι λέω: Θα γίνω συγγραφέα. Και πραγματικά έπαθε <laughs> σοκ ο άνθρωπο. <laughs> Γιατί μου λέει: Θα γίνει συγγραφέα. Εμείς, μου λέει θα πεθάνει στην ψάθα. Ήταν η πρώτη έτσι. Λέω θα γίνω συγγραφέα. Και εκεί με βρήκε το γράψιμο μου για πρώτη φορά. Εκεί με βρήκε το, το συγγραφικό όραμα. Στη συνέχεια δεν σου κρύβω σε πολλέ. Εκείνο που με έπεισε ότι μπορώ να γράψω είναι ξέρεις, όσο είσαι σε μια κατάσταση εφηβική ή ελαφρώς μετεφηβική σου αρέσει λίγο να Διαμφίζει τη ζωή σου με ορισμένα μυθεύματα. Αν την κάνει να φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα από ότι είναι. Και το έκανα αυτό και το έκανα πολύ πετυχημένα. Και με θεωρούσα... Στα κορίτσια. Με στα κορίτσια και στα γόρια. Γιατί ναι. Κάμια φορά κάναμε και κάποιε πλάκε ναι. με του φίλου μα, λέγαμε ρε, θα πούμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά. Τότε κατάλαβα ότι έχω το χάρισμα του παραμυθά. Έπειτα στο σπίτι. Είχα έναν καλό αφηγητή. Ο πατέρα μου ήταν πάρα πολύ καλό αφηγητή. Και πολλέ φορέ μου διηγήθηκε ιστορίε από τα χρόνια του στην Κρήτη, στο Μεσοπόλεμο, στην Κατοχή. Ήξερα πολλέ ιστορίε. Είχα ακούσει από του θείου μου, από τα ξαδέρφια μου. Υπήρχε ένα, να πω, μια ηρωική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Και μια ατμόσφαιρα, σαν να έχει γραφτεί ένα οικογενειακό μυθιστόρημα. Και οι θείοι μου, ο παππού μου, οι παππούδε μου και από την πλευρά τη μητέρα μου, η μου ήταν από τη Ρόδο, ήταν ήρωες ενός Ιωνίνη ε; Να μπορούσαν. Ναι. Κάπου στα 18, συνήθως αποφασίζουμε όλοι, πολλές φορές λάθος, τι θα γίνουμε στη ζωή μας, mm. τι θα σπουδάσουμε τουλάχιστον. Ναι. Εσύ, τι αποφάσισες. Εγώ είχα αποφασίσει να φύγω, εκείνη την εποχή είχα μια εξαδέρφη Σουηδία. Και επειδή ήθελα να σπουδάσω ψυχανάλυση, είχα σκεφτεί να πάω στη Σουηδία αρχικά ίσως να έκανα σπουδές ιατρικής και μετά ψυχιατρικής τα λοιπά. αλλά δεν τόλμησα δεν το δεν το τόλμησα όχι δεν το τόλμησα μετά εγκατέλειψα και την ιδέα της ιατρικής και ασχολήθηκα με τα νομικά ήταν μια θα έλεγα Πατρική συμβουλή περισσότερο. Ο πατέρα μου είχε, με έβλεπε πάντα, με ονειρευόταν <Θι> ω δικαστή. Δεν ξέρω γιατί είχε κολλήσει έτσι, ω εισαγγελέα, ω δικαστή, δεν ξέρω. Μου λέει πιστεύω ότι είσαι δίκαιος άνθρωπος και ότι σου πάει αυτό το επάγγελμα και... και, δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ξεκίνησα την νομική, είχα ήδη λογοτεχνικές φιλοδοξίε, Το παράξενο και το έχω περιγράψει στο πώς η λογοτεχνία σου αλλάζει τη ζωή. Αυτό δεν είναι ψέματα που θα πω. Εκεί γύρω στα 19 αποφάσισα να μην ξανασχοληθώ με τη λογοτεχνία. Γιατί διάβαζα κάποια βιβλία τα οποία... Αντί να με βοηθήσουν έτσι λίγο να χαρώ, παιδί μου, σαν νέο άνθρωπο να με βύφιζαν στην κατάφληψη. Και δεν μπορούσα έτσι να. Δεν ξέρω, ίσω. Ίσως... Ήταν ίσως... και η εποχή εκείνη από ό,τι μπορώ ναι. να εικάσω λίγο περίεργη. Ήταν λίγο περίεργη, αλλά ξέρει, κάνουμε συνήθω στα πρώτα λογοτεχνικά μα αναγνώσματα, κάνουμε το στοιχειώδε λάθο να συγκρινόμαστε με του ήρωε. Βέβαια. Που οι ήρωε, γι' αυτό είναι ήρωε. Ναι, Έχουν βέβαια. κάποια ιδιατά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ο πραγματικό άνθρωπο πολύ δύσκολο να τα. Φτάσει. Φτάσει, ναι, α το ναι. έτσι. Και εγώ καμιά φορά δηλαδή, τώρα λέω ότι οι, ήρωες μου είναι πολύ πιο ενδιαφέροντες από μένα. Είναι πολύ πιο... Είναι... είναι δεν, δεν είναι σωστό να πω πολύ πιο τέλει. Είναι, είναι πάντω σχεδόν ιδανική σε σχέση με μένα. Ωστόσο, τόσο δεν... Δημήτρη, άργησε να βγάλει το πρώτο σου βιβλίο. Ναι, άργησε. Θα σου πω, η... το πρώτο βιβλίο μου το έβγαλα στα 40. Και ήταν Α... το. Τα φρούτα εποχή. Τα φρούτα εποχή, τα οποία επανεκδόθηκαν. επανεκδόθηκαν. Έχει υπόψη ότι τα φρούτα εποχή άρχισαν να τα γράφω γύρω στα 30. Και άρχισα να τα δειγματίζω δεξιά-αριστερά. Θυμάμαι μια φορά μου είχε πει η Εύα η Καραϊτίδη από τι εκδόσει Εστίαρ δεν είχε έρθει. Δεν ήρθε, δε, ρε παιδί μου, σε εμά. Τι λέω, ξέρει πόσε φορέ έχω έρθει σε εσά. Μου λέει πώ. Μου λέω 6-7. Ναι, και θυμόμουν να μάθετε και μια κυρία που ήταν τότε, η οποία ήταν πολύ συμπαθή, αυτή που δεχόταν τα κείμενα. Πλην όμω κάθε φορά μου λέει: κύριε Στεφανάκη, δυστυχώ πάλι χάσαμε. <laughs> 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 ναι, ναι δεν μα κάνει. Και ξέρει, <laughs> αυτό που με κράτησε τότε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρασαν περίπου. ήταν πάνω από 15 χρόνια αυτή η ιστορία. Ήταν το γεγονό ότι διαβάζοντα του κλασικού του καταλάβαινα. Δηλαδή, καταλάβαινα το μέγεθο. Αντιλαμβανόμουν την αξία του. Λέω για να, να αντιλαμβάνομαι αυτή την αξία, πάει να πει ότι κάτι, μπορεί να, κάτι μπορώ να κάνω και εγώ. κι εγώ. Και έτσι κάπω κύλησαν τα χρόνια. Ε, ξέρει, η οικογένεια, διάφορε δουλειέ για να επιβιώσουμε, και, γιατί πέρασα από διάφορα έτσι, στάβια και από διάφορε ε, ασχολίες ασχολίε για, να, για το βιοπορισμό. Ωστόσο, το παράθυρο άνοιξε. Το παράθυρο άνοιξε. Άνοιξε. Ναι. Και έκτοτε δεν έχει κλείσει, Όχι. έκτοτε γίνεται το ορίζοντας όλο και πιο βαθύς Και μας έχει χαρίσει αρκετά βιβλία που πλέον τα θεωρούμε κομμάτια της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας Αυτή σου η εμπειρία ήταν, αυτή σου η πορεία μάλλον ήταν κάθε φορά ένα σκαλί και πάνω Είχε και αυτή η πισωγυρίσματα η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που όλα πήραν έναν δρόμο, που και αυτό ήταν λίγο περίεργο στην αρχή, δηλαδή κάποια στιγμή ξεκίνησα ως μεταφραστής. Είδα ότι δεν, υπήρχε, δεν, δεν έβρισκα δρόμο στο εκδοτικό σύστημα εκείνης της εποχής. Με βοήθησε πάρα πολύ και να είναι καλά ο Τάξης Θεοδωρόπουλος τότε, με είχε πιστέψει. Οκεανίδα. Οκεανίδα, ναι. Είχαμε συνεργαστεί πρώτα στον Καστανιώτη. Στο Αυτό ήταν στο, στο, τμήμα ξένη λογοτεχνία του Καστανιώτη. Πέφτω. Ένα άνθρωπο με πολλή γνώση πάνω στη λογοτεχνία. Δύσκολο άνθρωπο, αλλά δίκαιο. Και όχι μόνο με βοήθησε, με δίδαξε και πολλά πράγματα χωρί να το ξέρει. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, άλλαξε. Σκητάλη. Άλλαξε η, ναι, ήρθε ο διάδοχο στον Καστανιώτη, τότε ήταν ο Αντέο. Του είχα πει του Αντέου, του, 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 του Χρυσοστομίδη η Αντέο, κάναμε ένα πολύ έτσι, φιλόδοξο βιβλίο τότε. Μεταφράσαμε το χέρι του, του Μπέλο, ναι. Ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο. Βέβαια. Για το οποίο είμαι πολύ περήφανο να πω την αλήθεια. Για, για και αυτή, είναι ένα από του αγαπημένου μου συγγραφεί. Είναι, είναι σπουδαίο. Από του λίγου μεγάλου Αμερικανού συγγραφεί του 20ου αιώνα. Λίγου. Του τόσο πολλού που νομίζουμε, εν Και εμ, μου λέει: Εγώ δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω προ τον Καστανιό, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά για δεν πα στην Οικιανίδα που είναι ο τάξη ο φίλο που έχει αναλάβει τώρα. Και πήγα τότε και όντω του έβωσα κάποια πράγματα. Μου λέει: Εσύ δεν γράφει άσχημα, να το δούμε, αλλά μου λέει τι άλλο έχει, του είχα δώσει δύο-τρία πράγματα, του δίνω τα φρούτα, μου λέει αυτό μου αρέσει, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Το πήγαμε 5-6 φορέ. <laughs> δόθε ξεκίνησε. Mm. Από τότε, πρέπει να σου πω το εξή. Κατάλαβα ένα πράγμα που πάντα διάβαζα πολύ, αλλά κατάλαβα αμέσως, αμέσως όμως από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό που θα, με, θα μπορούσε να με βοηθήσει ο συγγραφέα, να εξελιχθώ πιο γρήγορα ακόμα ήταν το διάβασμα. Ήταν το διάβασμα και η μετάφραση, η οποία είναι μια σύνθετη ανάγνωση. Δεν είτε για... συγγραφέα που δεν διαβάζει ναι. για μένα. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο αυτό. Αλήθεια. Δεν είναι θα αυτονόητο. έπρεπε. <laughs> Την Ελλάδα δεν είναι. Χωρί ανάγνωση νομίζω δεν γίνεται τίποτα. Και θέλει και βέβαια και μια συστηματική, στοχευμένη ανάγνωση. Υπάρχουν πράγματα που κανεί δεν μπορεί να τα προσπεράσει και να πει: Εντάξει, δεν χρειάζεται να διαβάσω αυτό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα έχει διαβάσει. Ωστόσο, λοιπόν. Δημήτρη μου έρχονται τα βιβλία και φτάνουμε στι μέρε τη Αλεξάνδρεια, όπου το αγάπησε πάρα πολύ ο, ο κόσμος. κόσμος Έγινε ένα εκδοτικό γεγονό. Το ήξερε εσύ το ένιωθο από την αρχή, ναι, ότι πρόκειται να γίνει ναι, κάτι το, τέτοιο. Ναι, το ένιωθα, Εγώ πιστεύω ότι ο συγγραφέα πάντα ξέρει τι κάνει. Καμιά φορά απλώ κοροϊδεύουμε τον εαυτό μα. Δηλαδή λέμε ότι, Α, αυτό το βιβλίο θα. ξέρει ποιο βιβλίο είναι αυτό που θα κάνει τη φασαρία. Ναι. Ποιο βιβλίο μπορεί να. ήταν ένα παράξενο πράγμα. Αυτό το βιβλίο συστήθηκε μόνο του παντού. Να σου πω ότι δεν το έχω ξαναπεί είναι παράξενο το πώς εκδόθηκε στη Γαλλία. Δηλαδή, ήμασταν στην έκθεση της Θεσσαλονίκη το 2008 και με παίρνει ε, η επέφηνη από τον Πατάκη, κάπου έπινα καφέ, να φανταστείς, κάπου έξω στην πόλη, και μου λέει, τρέχτε, είναι εδώ μια Γαλλίδα εκδότρια και θέλει να σας συναντήσει. Λέω, τι θέλει από μένα, μου λέει, για τις μέρες της Αλεξάνδρου. πήγα, το είδε, δεν διάβασε καθόλου είπε στην Άννα, ήταν η Άννα Πατάκη τότε, τη λέει θα το πάρω αυτό το βιβλίο. Η Άννα μου είπε, αφού έφυγε ήταν η βιβλία να μην, αφού έφυγε η εκδότρια, μου είπε η Άννα, μου λέει, καλά, μην το βαίνεις και ναι, κόμπο, γιατί μου λέει μπορεί και τώρα το έπισε τον ενθουσιασμό, έτσι λοιπόν, να το σκεφτεί, ήταν και μεγάλο το βιβλίο, ήταν και, Βέβαια. Ήταν και κόστος η μετάφραση. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι πράγματα έχω ζήσει με αυτό το βιβλίο, πού πήγα, πώς με δέχτηκαν, θα σου πω απλώ ένα. που αυτό έχει υποθεί κάποια στιγμή, αλλά. Έφτασε, κάποια στιγμή ήτανε, ήμουν υποψήφιος για το πρωί με διτερανέ τρανζέ. ένα μεγάλο βραβείο στην Γαλλία. Το έχουν πάρει πολύ έτσι μεσογειακή συγγραφή, αλλά φροντίζουν πάντα να είναι κάποιο αυξημένου κύλος. Μέχρι τότε δεν το είχε πάρει άλλος Έλληνα. Και θυμάμαι ότι ήμουνα, είχαμε φτάσει στην τελική ευθεία με τον θέρκα όχι όμω με του στρατιώτε, αλλά κάποιο άλλο. Και του είχε πει η εκδότρια, ακούστηκε μετά, του είχε πει: Έχει απέναντί σου έναν Έλληνα άσημο. Και Έλληνα και άσημο. Ούτε, ούτε, στην πατρίδα του δεν το ξέρουν. Μπορεί να μην το μάθουν και ποτέ. μη φοβάσαι. Και όταν με πήρε ο Αντρέ Μπονέ, που ήταν ο, ο πρόεδρος πρόεδρο τη επιτροπή, μου λέει: Έγινε. Και με πήρε μετά και η Βιβιάν μου το επιβεβαίωσε. Πήγαμε Θυμάμαι έγινε στο, στο Μέγαρο Μαρινί της Γαλλικής Δημοκρατίας μια μέρα του Ιουνίου που έβρεχε κιόλα. και εμφανίστηκε η εκδότρια του, ήταν η Άκτε Σουίτ που ήταν πιο μεγάλος εκδοτικός οίκος από αυτό της Βιβιάν και μόλις μας είδε έφυγε. Κατάλαβε <laughs> ότι είχε τελειώσει. <laughs> ναι, ναι, ναι. Σου Λέει, για να ήρθαν αυτοί, του έχουν ειδοποιήσει. Ε, έχω δει πολλέ ωραίε στιγμέ με αυτό το βιβλίο. Δημήτρη, είχε φανταστεί ότι τα βιβλία μπορούν να σε πάνε τόσο μακριά, όχι να πάνε του άλλου. Μακριά, Μ... αλλά εσένα. Όχι. Και να σου πω για το μόνο πράγμα που μαλώνω καμιά φορά τον εαυτό μου είναι ότι σε εκείνη τη φάση δεν το καταλάβαινα. Είχα τόσο παθιαστεί, είχα μια άμετρη φιλοδοξία που έλεγα: θα, θα, θα κάνω, Δεν είναι τίποτα αυτό, θα κάνουμε κι άλλα. Και λέγοντα το αυτό, όμω, δεν καθόρισα να λέω μου να απολαύσει ναι, τη στιγμή. Είναι στην ανθρώπινη φύση, νομίζω αυτό. Και μετά, όταν έζησα όλα αυτά και βλέπω σήμερα κάποια στιγμή κάποιοι, οποίοι μετά από 10-20 χρόνια πετυχαίνουν κάτι ανάλογο ή αυτό και βλέπω ότι φασάρια γίνεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τότε, επειδή εγώ δεν ήμουνα έτσι... Καλά, δεν υπήρχε και το διαδίκτυο ναι, ναι. όπω είναι σήμερα. Εντάξει, δεν ήμουνα εμπασπιπτός και πολύ, yeah. πώς θα περίβλεπτος πω, πολύ, Δεν ήμουνα πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. ε, εκείνη την εποχή ακόμα ήταν νωρί, Μέχρι τότε με ξέραν σαν μεταφραστή και ε, δεν είχε γίνει και καμιά φοβερή φασάρια. Εδώ θέλω να πω. Αλλά αυτό δεν είχε καμιά σημασία. Πραγματικά είσαι πολύ ωραίε στιγμέ. Και φαντάζομαι ότι καλά να είμαστε, θα ζήσουμε κι άλλε. Έκτοτε μπαίνει ε, και σε πειραματικά πράγματα. Αρχίζει λίγο και το, ναι. το ψάχνει αλλιώ τη λογοτεχνική σου προσέγγιση στη συγγραφή. Τι έγινε λοιπόν αυτό το πείραμα, Πέτυχε, Εγώ πιστεύω ότι πέτυχε. Δεν ξέρω ε. αν πέτυχε εκδοτικά. Θα σου πω τώρα. Ε, Αμέσω μετά τι μέρε τη Αλεξάνδρα γράφω του συλλαβίζοντα στο καλοκαίρι. Είναι μια ιστορία λίγο, όπω λέει η μεγάλη μου κόρη που τη διαβάζει <laughs> επιστημονική φαντασία και την κοροϊδεύω καμιά φορά. Μου λέει γιατί το καμί δεν είναι επιστημονική φαντασία, πώ τον θέλει το ήταν τέλος. Ήταν εξαιρετικό το συλλαβέοντα το καλοκαίρι. Ναι, ήταν και στην αρχή, θα το πω έτσι στην αγοραία γλώσσα, έφαγα πολύ ξύλο. Δηλαδή είχε βγει όλη κριτική, με είχε αποδομήσει. Είχαν βγει φίλοι και μου λέγανε τη βλακία αυτή που έγραψε. Γενικώ υπήρχε μια αυτή. Παρ' όλα αυτά, ίσω είχε και μια κεκτημένη ταχύτητα από τι μέρε Αλεξάνδρε. Παρ' όλα αυτά, έκανε δύο εκδόσει, δηλαδή μία στον Μπατάκι και μία στον ψυχογειό. Και οι δύο εκδόσει δεν πήγαν άσχημα, συμπαθητικά. Για ένα βιβλίο, σαν και αυτό δηλαδή, που συνολικά πρέπει να έχει πολύ 10 με 12 χιλιάδε, το θεωρώ ένα πολύ ε, καλό βέβαια, νούμερο. Εννοείται. Υπάρχουν άλλοι οποίοι τα 10-12 τα βλέπουν, ναι. Αλλά. Να σου πω την αλήθεια, για, για βιβλία όπω το Συλλαβίζοντα, όπω το Καφενείο του Εόλου, όπω το Πώ η λογοτεχνία σου αλλάζει τη ζωή, όπω ο Χορός των ψευδεστήσεων. Δεν μετάνιωσα ποτέ και νομίζω ότι αυτά τα βιβλία, πώ να σου πω, είναι, ο, είναι, σαν να κονίζεις ένα μαχαίρι με το οποίο μετά θα κόψει θα κόψεις και θα κόψει σωστά τον κόσμο, την πραγματικότητα και θα καταφέρει ένα βιβλίο σαν το Μινόταυρο. Δηλαδή, το να πειραματιστεί, να δοκιμάσει διαφορετικέ μανιέρε γλωσσικέ και να προσπαθήσει, σε πάση περιπτώσει, να παίξει με τη γλώσσα, μπορεί να μην σου βγει σε ένα βιβλίο ή μπορεί να μην σου βγει εκδοτικά σε ένα βιβλίο, αλλά είναι κάτι που θα το πάρει σε ένα επόμενο. Δηλαδή, εδώ υπάρχει αυτό. Το βλέπω εγώ που καταρχά, που συγκρίνω δηλαδή βιβλίο με βιβλίο. Μπορώ να καταλάβω πόσο με βοήθησε αυτό, α πούμε. Περάσει 6 χρόνια ναι. από το τελευταίο σου βιβλίο. Ηταν οικογενεια, ε, οι οικογενειακέ οικογένειε. Οι ευτυχισμένε ναι. Μπράβο. Ε, και αυτό έτσι λίγο πειραματικό βιβλίο. Ήταν πειραματικό. Και έχουν περάσει 6 χρόνια για να βγει ο μηνόταυρο τόσο πολύ να βρει την άκρη του μύτου. <laughs> <laughs> ναι. Ακριβώ. Ναι. Τώρα είναι κάτι που. Εντάξει, είναι μια, προσωπική αιμονή. Δεν την καταλαβαίνει κανένα. Ούτε με στο σπίτι την καταλαβαίνουν και μου λένε μην τη λε, γιατί θα σε παρεξηγήσει ο κόσμος, θα σε Πάρει... Είχα πάντα μια αιμονή. Πιστεύω πάρα πολύ σε, σε ορισμένε μορφέ τη παγκόσμια λογοτεχνία και αγαπώ πολύ με βιβλία. Έχω, έχω ένα κόλλημα με αυτά τα βιβλία. Δηλαδή, ένα από αυτά είναι η Άννα Καρένινα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τη διαβάζω σε μια μετάφραση αγγλική μάλιστα, ε, το 1986 που ήμουν φαντάρων και πηγαίνοντα στην Ελλάδα με το τρένο και μου έκανε τότε θυμό. Διάβαζα και τις σκηνές του τρένου. Και αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, έχει εντυπωθεί μέσα στο μυαλό μου κάπω διαφορετικά. Μα θυμάστε βέβαια ότι ο Τολστόη έκανε περίπου 7 χρόνια να τη γράψει σαν Αγκαρένα. Σε συνέχεια, τα λοιπά Είχα πάντα αυτή την, την ανάγκη να αφήσω το χρόνο να, να κυλήσει, να τρέξει για ένα βιβλίο. Και στην πραγματικότητα και κάποια άλλα βιβλία, όπως η Αλεξάνδρεια, γράφτηκαν περίπου σε αυτό το χρόνο. Η, α, απλά ο Μινότερο πήρε χρόνο επίση στο να γράψει Θα, θα, θα να εξηγήσω ότι με την Αλεξάνδρεια, πούμε, χρειάστηκε να κατέβω στην Αλεξάνδρεια, να ταξιδέψω σε όλη την Ευρώπη, να μαζέψω υλικό. Αυτό κράτησε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Αλλά όταν τα βρήκα αυτά, θυμάμαι ξεκίνησα μια μέρα του Σεπτέμβρη και τελείωσα το τέλος του Μαΐου. Ήταν πραγματικά ένα κατόρθωμα για ένα βιβλίο, γιατί αυτό ήταν περίπου όσο η ίσω ναι, ναι. ίσως και 10.000 λέξεις παραπάνω. Με το Μινόταυρο δεν μπόρεσα να το βρω αυτό, δηλαδή δεν μπόρεσα να βρω αμέσως, το καταλάβαινα ότι δεν ήταν έτοιμο. Χρειάστηκα, για το πρώτο μέρος χρειάστηκα περίπου 2-3 χρόνια και άλλα τόσα για το δεύτερο μέρο. Δηλαδή, ενώ είχα προχωρήσει, είχα γράψει, αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω, να πετάξω όλο το δεύτερο μέρο. Το δεύτερο, τώρα δεν. όταν λέω τι μισέ σελίδε, α πούμε. Για να. Ε, μου έκανε πάρα πολύ. Ε, μου, μου έβαλε πολλά εμπόδια μαργό. Λοιπόν, πάμε στο Μινόταυρο και ναι. πάμε σε μια φοβερή φιγουρά γυναικεία που έχει φτιάξει, που έχει χτίσει, που έχει κατασκευάσει, γιατί είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή ή μάλλον πολύ σπουδαία για να είναι αληθινή. Είναι η Μαργό, μια πλειοκτήτρια χείρα της εποχής που δεν ήταν πλούσια αλλά παντρεύτηκε έναν πλούσιο που της έδωσε τα εφόδια για να εξελιχθεί στη ζωή της και για να κάνει σπουδαία πράγματα και να παίξει μάλιστα και ένα ρόλο παράγοντα. Κάτι που δεν ήταν και πάρα πολύ συνηθισμένο για την εποχή εκείνη. Μη σου πω και για τη σημερινή. Πώς είδες λοιπόν τη γυναίκα εκείνη του χτες με τη γυναίκα του σήμερα. Θα σου πω επίσης ένα πράγμα γιατί από βιβλίο σε βιβλίο νομίζω κανείς χτίζει διαφορετικά πράγματα μια που λέγαμε τώρα για τον Τροσό το βλέπεις ας πούμε ότι το θέμα του θανάτου το θίγει στα μεγάλα του μυθιστορήματα μέχρι να φτάσει στον Ιβάν Ήλιτς και να μας δώσει την τελική μορφή που, σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που όλη η λογοτεχνία πασχίζει χρόνια όπως όχι μόνο η λογοτεχνία και η επιστήμη πασχίζει, ένα μυστήριο δηλαδή, που πασχίζει ο άνθρωπο να λύσει εγώ έχω ένα έχω μια αιμονή με τις γυναίκες αυτής της εποχής γυναίκες που έχουν δεν είναι ακριβώς ότι είναι ελευθεριών είναι περισσότερο ότι είναι γυναίκες χειραφετημένες γυναίκες οι οποίες διακατέχονται από ένα διεθνικό πνεύμα και θα έλεγε κανείς ότι κινούνται με άνεση παντού σε, αυτή την, σε αυτό που είπαμε προηγουμένως με φυστορηματική οικουμένη η Μαργό νομίζω ότι ήταν η τελειοποίηση αυτού του μοντέλου Δηλαδή είχα ξεκινήσει στις μέρες Αλεξάνδρειας με την Ιβέτ η οποία ήταν και κάποιες άλλες αλλά βασικά η Ιβέτ η οποία ήταν μια φιγούρα έτσι, λίγο βουτυγμένη στην οσιρότητα. Ήταν ένα στοιχείο το οποίο άρεσε πολύ στους αναγνώστες αλλά εμένα με άφησε κάπως ανικανοποίητο. Σε... ανικανοποίητο μπράβο. Στάθηκα απέναντί τη σε μια απόσταση. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν τόση νοσηρότητα μέσα. Δεν έφταιγε αυτή βέβαια. Νομίζω ότι ήταν μια γυναίκα προδομένη από του άντρε. Καταλαβαίνω απόλυτα πώ αισθανόταν. Μετά ήρθε, α πούμε, η Μαρία Ντεβιλάρ που είναι η ισόβια ηρωμένη του, του Ζαχάρου στο Φιλμ Ήρθε η ωραία η μητέρα του, του Στέφανου Μαυροειδή στην Άρια. Και έλειπε, νομίζω, κάτι ακόμα. Η Μαργό ήταν αυτό το στοιχείο που. Δηλαδή, η Μαργό συμβιάζει, αν θέλει, το δυναμισμό, την τόλμη, την κατάρτιση, κοινωνική, πνευματική, όπω θε πέστη, μαζί με μια ισορροπία που δεν την είχαν οι άλλε ηρωίδε. σω την είχε η ωραία, αλλά η ωραία ήταν μεγάλη πια για να παίξει αυτό το ρόλο. Η Μαργόνη την παίρνω από μια ηλικία που μπορεί να λάμπει, ρε παιδί μου. Είναι η Μαργό ερωτεύεται έναν Χαμάλι, το Γιαννιό, έτσι ναι. ξεκινάει η ιστορία. Ναι. Ε, μέσα σε ένα πολύ ταραγμένο κοινωνικό γίγνεσθε εκείνη την εποχή. Να θυμηθούμε έτσι ε, για να βοηθήσουμε και τους ακροατέ, ότι είναι ε, ουσιαστικά σε κατοχή το νησί από του. Τουρκούς έτσι ναι, ναι. και μ, γίνονται διάφορες αναταραχές πολιτικές όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε, σε όλη την Ευρώπη κάποια στιγμή κερδίζει την ανεξαρτησία της η, η, Κρήτη. η Κρήτη και μπαίνουμε στην κρητική πολιτεία έρχεται ο Βενιζέλος γίνονται πράγματα ακολουθούν δύο παγκόσμιοι έτσι. Πόλεμοι, ναι. και οι ήρωές σου ακολουθούν την ιστορία ζώντας στις δικές τους καταστάσεις. Ωστόσο αυτός ο έρωτας, ο αρχικός έρωτας φαίνεται ότι είναι ο συνδετικός κρίκος που προχωράει τα πράγματα. Έχει δίκιο. Τώρα να πάμε λίγο σε αυτό το... Θα ήθελα την άποψή σου, σε αυτό το υπαρξιακό ζήτημα του έρωτα. Τη συμπλήρωση από ένα άλλο άτομο. Ναι. Κοίταξε να δεις, ο, ο Γιάννιος δεν είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγε κανείς ένας ισόβιος χαμάλης. Όχι, δηλαδή, γιατί εξελίχθηκε και για αυτός αργότερα. Εντάξει, χρειάζεται, και εκείνη την εποχή είναι, είναι, είναι αυτοεξόριστος στην πραγματικότητα στο Μεγάλο Κάστρο. Εντάξει, ο, ο άνθρωπος προέρχεται από μια λαϊκή οικογένεια από τα νότια της Κρήτης, ήρθε εκεί, αλλά είχε εξ αρχής... Είναι από, για μένα είναι και αυτό μια αρχετυπική φιγούρα. Δηλαδή είναι του αυτοδημιούργητου. Του αυτοδημιούργητου, ναι. Αλλά Ακαιριβώς. εγώ σε ρωτώ περισσότερο να μας πεις για το ζήτημα του έρωτα. Για το ζήτημα του έρωτα. Λοιπόν, νομίζω ότι το ζήτημα του έρωτα απαντάται με το γράμμα του Γιάννιου. Κάποια στιγμή που λέει ότι η αγάπη δεσώνεται. Θα το δει ο ναι. τώρα, να μην μπούμε παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι η αγάπη είναι μια σχέση που άπαξ και δημιουργηθεί δεν χάνεται ποτέ. Μπορεί οι δύο άνθρωποι να μην τη μοιράζονται πια, αλλά η αγάπη υπάρχει κάπου. Τώρα που <laughs> δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει στις ψυχές μας σίγουρα. Δηλαδή ότι έχουμε ζήσει ένα μεγάλο έρωτα ας πούμε, ακόμα και αν δεν το ξαναβείς ποτέ στη ζωή σου, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα σου. Είναι σίγουρο. Είναι σαν ένας άνθρωπος που χάθηκε, πέθανε, έφυγε ξαφνικά και δεν τον ξαναείδε, έχει χαθεί, εξαφανιστεί. Αλλά εσύ ξέρει ότι υπάρχει κάπου, α πούμε. Υπάρχει κάπου αυτή η αίσθηση που... τη ένωση. Πάντα έλεγα ότι ο έρωτα είναι ένα κοινό ορίζοντα. Δηλαδή γυρνάμε και οι δύο και κοιτάμε έναν ορίζοντα μαζί. Είμαστε μια ομάδα. <laughs> και κοιτάμε. Αυτό ο έρωτα μοιραζόμαστε δηλαδή ένα αύριο. Που μπορεί να μην έρθει ποτέ. Αλλά είναι ένα αύριο. Αυτό είναι, είναι μια ιδέα ενό έρωτα. Και πρέπει να πω επίση ότι ε, επειδή το, 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 σε όλα τα βιβλία αυτού του κοσμοπολιτισμού χειρίζομαι και το θέμα του σαρκικού έρωτα εδώ ε, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι παίρνει και μια μεταφυσική διάσταση δηλαδή ίσως στα προηγούμενα βιβλία να μην έγινε αισθητό αυτό, να μην έγινε σαφές σίγουρα η αγάπη δίνει και στο πώς να πω, ο έρωτας δηλαδή μάλλον, ο πραγματικός έρωτας δίνει και στην ερωτική πράξη κάτι παραπάνω που δεν μπορείς να το βρεις απλά με την έλξη. Ναι. Δημήτρη, το βιβλίο εκτός από έρωτα που γεννά πολλά πράγματα έχει και πολιτική. Ναι. Με ποια έννοια το λέω ότι Περνούν διάφορες φυσιογνωμίες μέσα λογικών μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βλέποντάς το έτσι λίγο μετά από την έρευνά σου και από μακριά, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλός πολιτικός. Κοίταξε να δεις, αν πάμε γιατί ένας πολιτικός βασικά περνάει μέσα από το βιβλίο πολύ και θα σου πω ότι αυτόν τον πολιτικό μου τον επέβαλαν Άλλη, δηλαδή μου τον επέβαλε ένα φίλο. Που είπε έχω... δεν θα γράψει για το Βενιζέλο. Ναι, ναι. Έχω ένα φίλο στη Γαλλία, που οπότε πάω με φιλοξενή. Είναι λίγο μεγαλύτερο από μένα. Είναι απόμαχο του δημοσιογράφου. Μια εξαιρετική φιγουρά. Την πρώτη φορά που μπήκα στο σπίτι του είδα φωτογραφίε ξένων. Και του λέω, Καλά, η γυναίκα του έχει πεθάνει, τα παιδιά του ζουν αλλού. Του λέω, Έχει μια φωτογραφία δικού ανθρώπου, μου λέει τι θα του, δικού μου ανθρώπου του έχω μέσα μου. Δεν χρειάζεται να του έχω φωτογραφίε να του βλέπω. Κρατάω φωτογραφίε των φίλων μου. Και έχει και μία δική μου, α πούμε. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό που μου είχε πει. Τέλο πάντων, αυτό μου είχε βοηθήσει και πάρα πολύ με το φιλμ Νουάρ. Και προ τιμήν του είχα δώσει το όνομα στον δημοσιογράφο, ο οποίο κάνει τι ερωτήσει, τον Μιγγέλ Θαραμπών. Φιλίπ Τεμπό, <laughs> Ο Φιλίπ, λοιπόν, κάποια στιγμή μου λέει, ήξερα ότι γράφω για την Κρήτη, είναι, πολύ... είναι φιλέ, Έλληνα, αγαπάει πολύ τον τόπο. Τον περιμένω κάθε χρόνο, μου λέει Θα έρθω, θα έρθω. Δεν έρχεται. ίσως έχει μεγαλώσει και δεν πολύ θέλει να φεύγει από τη Γαλλία. Και μου λέει το Για το Βενιζέλο, δεν θα γράψει. Λέω Δεν είχα. Μου λέει Θα γράψει για το Βενιζέλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει Θα γράψει. Κρίτη, θα γράψει για το Βενιζέλο. Πολύ συμφωνώ με το φίλο. Ναι. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, μου τον επέβαλε. Και ο Βενιζέλο περνάει πάρα πολύ ωραία στη σχέση του με τη Μαργό. Δεν, δεν συνάπτουν ναι, ναι, ποτέ ερωτική ναι. σχέση, βέβαια, αλλά έχουν μια σχέση φιλική και νομίζω ότι κάπω. Τον εμπνέει η Μαργώ. Λέω για τον Βενιζέλο. Εμένα ο Βενιζέλος μου αρέσει πιο πολύ, στις, θεωρώ ότι ήταν ένα πολιτικός που δεν ήταν ηγέτης. Δηλαδή τσαλακώθηκε από την ιστορία τελικά. Ήρθε πάρα πολλέ φορές, έφτασε ας πούμε στα όρια του πολιτικού αφανισμού. Μ' αρέσουν αυτοί οι πολιτικοί. Τι γίνεται όμω με το σήμερα, γιατί αυτό σε ρωτώ, γιατί είναι και ένα ζητούμενο από του ανθρώπου και τι κοινωνίε των ανθρώπων, ότι υπάρχει μια απαξίωση για την πολιτική, ότι ψάχνουμε να βρούμε ε, κάποιου ανθρώπου που θα ηγηθούν ε, και να του πιστέψουμε, γιατί όχι. Κοίταξε να δεις, περάσαμε σε, όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη νομίζω, ζήσαμε και εποχές ανελευθερίας. Ζήσαμε και στην Ελλάδα τέτοιες εποχές. Και σε αυτές τις εποχές Υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά πρόταξαν τα στήφη του. Οι περισσότεροι από αυτού χάθηκαν ή αποσύρθηκαν. Έμειναν οι πιο κάτω. Ναι, εντάξει, είναι μια έτσι διπλωματική απάντηση, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, και πολλά. Ωστόσο, ο Δημήτρη Πάνταρο, το του συγγραφεί πόσο η πραγματικότητα καταλαμβάνει μέρο του λογοτεχνικού του έργου. Κοιτάξτε, κοίταξε, κακά τα ψέματα, όσο και αν θέλουμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μας από την πραγματικότητα και η λογοτεχνία είναι μια απομίμηση πραγματικότητας σε ένα βαθμό. Εντάξει, όπως λέει ο Καμή, είναι και η διόρφωση του πραγματικού κόσμου, <laughs> αλλά παρόλα αυτά όλοι λίγο πολύ αναφερόμαστε στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να, να την αποφύγεις. Νομίζω ότι απλά ένα καλό συγγραφέα έχει και ένα, ένα, ισχυρό φίλτρο μέσα του, ώστε να μπορεί να φιλτράρει αυτό που θα αφομοιώσει από την όποια πραγματικότητα. Εμένα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, πια δεν με εκπλήσει η πραγματικότητα. <χ> αυτό είναι το βασικό στοιχείο, δηλαδή αυτό βλέπω στον εαυτό μου. Δεν με εκπλήσει τίποτα. Δεν με εκπλήσει όχι γιατί τα αναμένω όλα. Απλά έχω σκεφτεί αρκετά για πολλούς και πολλά πράγματα και νομίζω ότι έχω δώσει κάποιε απαντήσει. σω να μην είναι οι πιο σωστέ. σω θα μπορούσε να πει ότι εδώ έχει λάθο και έχει λάθο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτέ οι απαντήσει που έχω δώσει εγώ στον εαυτό μου με βοηθούν ώστε να, να μην με να μην καταλαμβάνομαι εξαπίνη. Αυτό το βιβλίο στηρίχθηκε σε ένα μεγάλο μέρο σε αφηγήσει και κουβέντε που κάνατε με τον πατέρα σου. Ναι, ο οποίο έχει φύγει πια από τη ζωή. Νομίζω το 19 έφυγε. Το 19. Δεν πρόλαβε να το δει ε, ολοκληρωμένο. Τι πιστεύεις τώρα ότι θα Δεν του είχα λέει? πει καν ότι το γράφει. Α, ναι. Δεν του είχα πει καν. Είχε αρχίσει προφανώς να το υποπτεύεται γιατί κάποια στιγμή άρχισα να γίνομαι φορτικό. Πες μου, ξαναπες μου, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, γιατί υποπτευόταν. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος της γενικά διακριτικός και ευγενικός και ε, ε, απέφευγε να ρωτήσει κτλ. Την ερώτηση όμω Σε ρώτησα αν, αν είσαι ικανοποιημένο εσύ σε σχέση με πώ να το πω, με την πατρική καθοδήγηση, δηλαδή, yeah. αν νιώθει ότι είναι ένα δίκαιο βιβλίο. Και αν ε, θα του άρεσα όλοι αυτοί οι ήρωες που φαντάζομαι ότι κάποιοι έχουν μπει από τι αφηγήσει yeah. του yeah. μέσα στο βιβλίο, θα τους έβρισκε ικανοποιητικά. Ναι. Νομίζω ότι ακολούθησα το πνεύμα του όσον αφορά. Κοίταξε, οι οικογενειακέ αφι... ιστορίε καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό κομμάτι του βιβλίου. Θα ήταν δηλαδή ατυχέ να προσπαθήσω απλώ να αντιγράψω εντό εισαγωγικών τι διηγήσει του πατέρα μου για να τι κάνω βιβλίο. Ε, γι' αυτό άλλωστε και αρχικά δεν, δεν μου έλεγαν και τίποτα. Λέω, άστο να μιλάει, να, να ευχαριστιέται περισσότερο και όχι ότι θα, θα χρησιμοποιούσα ποτέ, θα αξιοποιούσα αυτέ τι αφηγήσει. Αλλά στη συνέχεια, εντάξει, βρήκα κάτι ηρωικό σε όλο αυτό το πράγμα και το, ε, ήταν ένα εγχείρημα που νομίζω πέτυχε. Φαντάζομαι ότι θα, θα ε, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο σίγουρα που δεν παίρνει θέση στα πράγματα, προσπαθώ απλώς να περιγράψω, χρησιμοποιώ... Μεγάλε δόσει χιούμορ και ηρωνία. Νομίζω, επειδή ξέρω το, του χαρακτήρα του, α πούμε, νομίζω θα του άρεσε τουλάχιστον σε πολλά σημεία θα το έβρισκε καλό. Τώρα μετά από αυτό το βιβλίο ε, βλέπεις το Ηράκλειο με άλλα μάτια. Ναι το έβλεπα ήδη μόλις ε, δεν ξέρω αν το έχω πει άλλη φορά μάλλον δεν το έχω πει αρχικά το καταφύγιο του Γιάννιου θα γινόταν καταρχάς θέλω να σου πω πως έγινε ο πατέρας μου. Εγώ είχα πάει στο χωριό στη δεκαετία του 60 και ξαναπήγα άλλη μια φορά στη δεκαετία του 90 έκτοτε δεν είχα πάει. Δηλαδή είχα πάει δύο φορέ, φαντάζομαι. Και τώρα, μικρό παιδί, τι να καταλάβω. Όταν ήμουν ε, εντωμεταξύ το 1993 που πήγαμε, πήγαμε μια μέρα. Μια μέρα, ένα μεσημέρι, καθίσαμε εκεί στο θείο μου, είχε ένα καφενείο, φάγαμε, ήπιαμε, φύγαμε. Και μου λέει και ο πατέρα μου: όταν θα πας με λέει στο σχολείο και θα μπει, Θα αφήσει μου λέει, ένα σπίτι και θα, θα πει παιδί μου, Τι σπίτι είναι αυτό. Mm. Και πράγματι όταν μπήκα είδα ένα αρχοντικό μπροστά στο χωριό. Το χωριό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό ο Άγιος Βασίλειος, αλλά τα σπίτια είναι περίπου χαμόσπιτα. Δεν είναι δηλαδή και τίποτα καμιά αρχιτεκτονική τρομερή. Ε, αυτό το σπίτι ξεχωρίζει. Λες τι σπίτι είναι αυτό, ποιος το φτιάξει αυτό. Αυτό το έχει φτιάξει λοιπόν ένας μεγαλέμπορος έκανε λεφτά με το διαμετακομιστικό εμπόριο στην Άρβη. Η Άρβη είναι το επίνιο του. Είναι το μέρο, το μόνο μέρο στην Ελλάδα που μπορεί κανεί να καλλιεργήσει μπανάνα χωρί να χρειάζεται από εκεί. Μάλιστα. Είναι, φοβρό, ναι, είναι τροπικό μέρο. Είναι σαν να το έκοψε από την Αφρική και να. Λοιπόν, και από εκεί εμπνεύστηκα τον ήρωα. Μάλιστα. Από εκεί εμπνεύστηκα τον ήρωα. Και έτσι Τώρα ξέχασα που ήμασταν. Ήμασταν ότι αν βλέπει το Ηράκλειο. Α, ναι, μάτια. και είχα πει τότε λοιπόν σε μια φίλη που έχω στο Ηράκλειο, από του πολλού φίλου, την γυναίκα του Αλέκου του Δοκιμάκη, την Ελένη Μπετινάκη, τη λέω ρε, Ελένη, θα πάω στην Ιερά Πέτρα. κανένα βιβλίο, θέλω να πάω δηλαδή τη δράση. Έλα ρε, μου λέει, που θα πάω στην Ιερά Α, πρέπει να είναι χωριό, μου, θα τη φέρει, όποιον θέλει, θα τον φέρει εδώ στο Ηράκλειο. Την εποχή εκείνη έχουμε μου λέει βιβλία να σου δώσω και πραγματικά με φοβίασαν με βιβλία. Και κατέβηκα κάτω, μου έκανε μια μεγάλη ξενάγηση μου εδώ, εκεί, εκεί. Και πραγματικά είδα ένα άλλο Ηράκλειο. Πήγαινα τόσα χρόνια στο Ηράκλειο να παρουσιάσω βιβλία και λοιπά, και δεν είχα καταλάβει τι είναι το Ηράκλειο. Τώρα βέβαια μπορώ να σου πω ότι βλέπω ένα άλλο Ηράκλειο. Δημήτρη, τελειώνοντα αυτό το podcast, θέλω να σε ρωτήσω αν η λογοτεχνία είναι για σένα ένα υπαρξιακό ζήτημα, Ένα και, υπαρξιακό κοίτας, θέμα. Κοίταξε, η, 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 η λογοτεχνία για μένα είναι ένα προορισμό έχω πει στη ζωή μου ότι τελικά κάνουμε πράγματα μερικές φορές για να, μάλλον για να κάνει κάποιο μια θυσία δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Ε, δηλαδή δεν θα μπορούσα να... έχω κάνει πολλές θυσίε για τη λογοτεχνία δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ πίστεψε με αν μπορούσα μπορεί και ε, να, να, το είχα αποφύγει να είχα κάνει και εγώ μια Συμπατική καριέρα να είχα γίνει ένα ίσως καλός δικηγόρος δικαστής, επιχειρηματίας δεν ξέρω είναι για μένα είναι ένας προορισμός. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το πράγμα και νομίζω ότι όταν με το καλό θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα έχω αφήσει πίσω μου τους ήρωές μου να μιλάνε καμιά φορά για μένα. Είναι, είναι μια ματαιοδοξία αλλά ξέρεις όλοι έχουμε την ανάγκη να πιστέψουμε ότι δεν θα χαθούμε για διαπαντό. Βεβαίω και όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη. Είναι και αυτό μέσα στην ανθρώπινη φύση. Δημήτρη Στεφανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ακούσατε το podcast συγγραφή εκτό βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.